Με την ανησυχία να έχει κορυφωθεί αφού στο ζενίθ της βρίσκεται τη δεδομένη χρονική στιγμή η πανδημία, τρέμει το φιλοκάρδι των κατοίκων που διαβιούν στη γειτονιά των Οικίσκων στο Αρκαλοχώρι, στη σκέψη και μόνο ότι αν νοσήσουν θα χρειαστεί να απομονωθούν σε μόλις ελάχιστα τετραγωνικά. Δεν γίνεται να απομονωθεί, πώς θα απομονωθεί. Έλατε να δείτε το χώρο μας, αν θέλετε βέβαια, και να μας μπείτε εσείς αν γίνεται απομόνωση σε τόσο μικρό χώρο. Ακόμα και ένα μόνο μέλος της οικογένειας να διαγνωστεί θετικό στον κορονοϊό, όλα τα μέλη θα χρειαστεί να μπουν σε καραντίνα, αφού ο μικρός χώρος που διαθέτουν οι οικίσκοι δεν αφήνει περιθώρια για μεμονωμένη απομόνωση. Δεν ξέρω σε εδώ που είμαστε τι θα κάναμε, θα πηγαίναμε να κάνουμε τα τεστ και μετά, λογικά θα είμαστε σε απομόνωση. Όλη η οικογένεια. Ή όλοι, ναι. Όταν είναι ένα άτομο, λογικά μπαίνει όλο το, όλη η οικογένεια. Για έναν γονή έχω και 14 χρονών και έχει, λέει, δεν έχουν βάλει σε μόνο στο σπίτι. Για αυτή η κατάσταση ανησυχεί όλους μας. Όλους δεν τους ανησυχεί και αυτή η κατάσταση. Στα θετικά το γεγονός ότι και τα 60 δείγματα που ελέγχθηκαν συνολικά σήμερα το πρωί από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ στον προαύλιο χώρο του εκθεσιακού κέντρου Αρκαλοχωρίου ήταν όλα αρνητικά. Ανησυχούμε, ναι. Ανησυχούμε γιατί ακούμε διάφορα. Στο Ηράκλειο ότι έχει πάρα πολλά, στον Ομό, οπότε... Στην ουρά για rapid test στάθηκαν σήμερα αρκετοί κάτοικοι τόσο του Αρκαλοχωρίου όσο και των γύρω περιοχών με σκοπό να προστατευθούν από το απειλητικό κύμα της Όμικρον που έχει πλήξει και την Κρήτη. Η κόρη μου είχε πάει η Αθήνα και κόλλησε μαζί με κάποια άτομα από αυτό. Οπότε πέρασε το διάστημα και ήρθε τώρα να κάνει τεστ να δούμε αν έχει περάσει ο ιός. Και επειδή είμαστε μαζί στο σπίτι, ας πούμε, ήταν βέβαια την είχα απομονωμένη, αλλά για προληπτικούς λόγους να δώσει εγώ τι γίνεται. Προληπτικά, ναι, εγώ έκαμε και το τρίτο εμβόλιο. Έχω μικρά παιδιά με θέματα άσματος βροχικού και αλλεργικού, γι' αυτό. Έχω λίγο βήχα και γι' αυτό, ναι. Σημειώνεται ότι την Τρίτη, 4 Ιανουαρίου, διενεργήθηκαν και πάλι δειγματοληψίες από τον ΕΟΔΗ στο εκθεσιακό κέντρο Αρκαλοχωρίου και από τα 79 συνολικά rapid test, θετικά ήταν τα 4.